Γεια σας παιδιά, σε αυτή τη σειρά των βιντεομαθημάτων θα συνεχίσουμε το κείμενο του Λυσία με τις παραγράφους 4, 5 και 6. Να υπενθυμίσουμε απλώς για τη δική σας διευκόλυνση ότι μπορείτε να κατεβάσετε τη μετάφραση και τα λεξιλογικά σχόλια ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε καλύτερα τη ροή του κειμένου. Με την παράγραφο 4 λοιπόν πλέον ο Λυσίας μας εισάγει στο τμήμα της διήγησης, όπως ονομάζεται, της διήγησης και της πίστης. Σε αυτό το τμήμα, ο ρήτορας οφείλει, σύμφωνα με τους κανόνες της ρητορικής τέχνης, να εξηγήσει με σαφήνεια και πιστικότητα στους ακροατές όσα θεωρεί ότι δεν είναι επαρκώς γνωστά ή είναι παντελώς άγνωστα. Είναι ευνόητο βέβαια ότι θα τονίσει τα ευνοϊκά στοιχεία για τον πελάτη του και θα προσπαθήσει να μειώσει όσα είναι ασύμφορα ή δυσάρεστα, χωρίς βεβαίως πολλές φορές να τα παραλείπει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την παράγραφο 4. «Ημάς γάρ, ο πατήρ, προ της εν ελισπόντο συμφοράς, ως σάτυρον, τον εν το πόντο διαιτησωμένους εξέπεμψε, και ούτε των τυχών καθερουμένων επεδημούμεν, ούτε μεθυσταμένης της πολιτείας, αλλά ήλθομεν πριν τους αποφυλείς εις τον Πειραιά κατελθήν πρώτερον πένθ ημέρες». Ουσιαστικά, με αυτή την παράγραφο έχουμε και το πρώτο επιχείρημα στην κλιμάκωση της επιχειρηματολογίας που θα έχει από εδώ και πέρα ο Λυσίας. Το πρώτο λοιπόν επιχείρημα είναι αρκετά ισχυρό. Και το τι λέει? Ότι κατά την περίοδο των 30 τυράννων δεν βρίσκονταν στην πόλη οι κατηγορούμενοι, παρά απουσίαζαν. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Μαντίθεος λέει ότι δεν βρισκόταν στην Αθήνα εκείνη την εποχή. Αντίθετα, έλειπε με τον αδερφό του στο εξωτερικό. Και πότε επέστρεψε? Επέστρεψε παρά μόνο μερικές μέρες πριν κατέβουν στον Πειραιά από τη Φυλή η Δημοκρατική με αρχηγό το Θρασίβουλο. Να δούμε τώρα ορισμένα πράγματα που είναι σημαντικά πραγματολογικά. Το πρώτο, παιδιά, είναι ο σάτυρος. Λοιπόν, πρόκειται για τον σάτυρο τον πρώτο, ο οποίος είναι γιος του Σπαρτάκου και υπήρξε βασιλιάς του Βοσπόρου στη, αυτό που ονομάζουμε σήμερα, Κρυμαία. Ήταν φίλος των Αθηναίων, διότι οι Αθηναίοι τον είχαν βοηθήσει να προσαρτήσει την πόλη Νυμφαίων. Ταυτόχρονα διατηρούσε, όπως και ο γιος του, διατηρούσε ο γιος του ο Λεύκωνας, διατηρούσε άρεστες εμπορικές σχέσεις με την Αθήνα, δίνοντάς τους κάποια προνόμια, όπως παραδείγματος χάρη η αποφυγή των δασμών. Το όνομα του σατήρου μνημονεύεται και στον τραπεζικό του Ισοκράτη, ένας άλλος ρητορικός λόγος. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι η φράση «των τυχών καθερουμένων». Πρόκειται για την γνωστή σας από την πρώτη ηλικίου ιστορία της καθαίρεσης των τυχών, όπως το διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο των ελληνικών του Ξενοφόντα, στις παραγράφους 20-21. Τι διαβάζουμε σε αυτές τις παραγράφους? Διαβάζουμε τους όρους της ειρήνης που επέβαλαν οι Σπαρτιάτες στους Αθηναίους μετά τη λήξη του Πελοποννησιακού πολέμου. Πρόκειται για 5 πολύ δεχθείς όρους σύναψης της ειρήνης, αλλά οι Αθηναίοι μετά την καταστροφή τους ήταν αναγκασμένοι να τους δεχτούν. Λοιπόν, ο πρώτος όρος ήταν αυτό που διαβάζουμε και εδώ. Δηλαδή ήταν η καθαίρεση των τυχών από τον Λύσανδρο το 404 π.Χ. Ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί τα τείχη, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η προστασία της Αθήνας. Ο δεύτερος όρος ήταν να παραδώσουν οι Αθηναίοι τα περισσότερα από τα πλοία τους, εκτός από πολύ λίγα. Ο τρίτος όρος ήταν να επιστρέψουν όλοι οι Αθηναίοι πολιτικοί φυγάδες. Ο τέταρτος να αποσύρουν οι Αθηναίοι τους φρουρούς τους από τις ξένες πόλεις. Και ο πέμπτος να ακολουθούν οι Αθηναίοι τους Σπαρτιάτες σε κάθε πολεμική επιχείρηση
και να έχουν τους ίδιους, να θεωρούν τους ίδιους εχθρούς και φίλους με εκείνους. Και το τρίτο και τελευταίο σημείο που πρέπει να προσέξουμε, παιδιά, από αυτή την παράγραφο, είναι η φράση «μεθυσταμένης της πολιτείας». Δηλαδή, ουσιαστικά, πρόκειται για τη μετατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος σε ολιγαρχικό. Πότε έγινε αυτό? Τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο του 404 π.Χ. ο Λύσανδρος επέβαλε στην Αθήνα το καθεστώς των 300 τυράννων. Οι 300 τύρανοι στην αρχή επέδειξαν ένα πρόσωπο μετριοπαθές. Όταν όμως εδραίωσαν την εξουσία τους, τότε πραγματικά φάνηκε η σκληρότητά τους. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα φώνευσαν 1500 Αθηναίους, δίμευσαν περιουσίες και ακριβώς φάνηκε η σκληρότητα του καθεστώτος τους. Επιπλέον, πολλοί Αθηναίοι υπό αυτές τις συνθήκες αναγκάστηκαν να φύγουν από την Αθήνα, να πάνε στη Θήβα, στα Μέγαρα, και το αποκορύφωμα βέβαια ήταν το 411 π.Χ., όπου η Βουλή των 500, η Δημοκρατική Βουλή των 500, αντικαταστάθηκε από την Ολιγαρχική Βουλή των 400. Στο επόμενο βίντεο, παιδιά, θα προχωρήσουμε στις επόμενες παραγράφους, 5 και 6, συνεχίζοντας την διήγηση του Λυσίου.